αυτή δεν είναι μια διοίκηση. Για τον Γιάννη όλος ο κόσμος τρέχει και εδώ πολλό μάλλον κλείνει για να πειράζει. Αυτή τη φορά το ιστορικό μας για να παρουσιάσουμε το νέο μωρό του. Αγόρι. Το Δέλτα Σίγμα είναι πάρα πολύ περήφανο και πολύ συγκινημένο γιατί είναι η δεύτερη παρουσίαση που κάνουμε σε βιβλία του Γιάννη Ξαντούρη. Πραγματικά είμαστε περήφανες. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Γιάννη. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή. Μαζί με το αγαπημένο Ζεύγος Κούλα και Ανδρέα Καφετζή. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας βέβαια είναι και ένας πολύ αγαπημένος φίλος. Γιατί δεν ακούγουμε εμένα. Πιο κοντά. Εντάξει, τώρα καλύτερα. Ο φίλος Άγγελος Παπαδημητρίου. Χαίρετε κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είμαι φίλος κοινός δικός μου και φίλος μου. Και επειδή ο Ξαντούρης ονειρεύτηκε τη Σαγκάη, αυτός ονειρεύτηκε την Αλεξανδρούπολη και είπε. Αγόρι. Τώρα το πόσα είχε καταφέρει ο Γιάννης στη ζωή του, δεν χρειάζεται να τα λέω, δεν θέλει. Τι να μπει το βιογραφικό πότε γεννήθηκα, το ξέρω. 47. Εντάξει, είναι να μας βγάλει σε χώρες. Εντάξει. Τώρα, για μένα είναι πολύ διαφορετικό. Ο Γιάννης είναι τα νιάτα μας. Είμαστε μαζί από την πρώτη δημοτικού, στο υπέροχο τρίτο δημοτικό σχολείο. Τρόπος του λέει, τώρα μην τα τηλεφωνεί. Μάκη Βασιλιάδη, πού είσαι, αγόρι μου, εδώ είμαι. Μόνο του Φανταζίδη είναι και όλα. Φανταζίδη, πού είσαι, όλο ο καλό. Και πολύ άλλο κόσμο. Παίζω είναι... ωραία μαντολίνα σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, με τον Γιάννη, λοιπόν, είμαστε φίλοι από την πρώτη δημοτικού. Συνέχισε αυτό βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα. Μετά τον καπάκωσα με την ξαδέρφη μου. Αδερφή μου, ξαδέρφη, και έγινε τώρα και συγγενή. Τέλειωτε. Χθες είχαμε 50 χρόνια γάμου. 50 χρόνια γάμου. Τα λίγο διαδραματικό το είπα, δεν το είπα. Λοιπόν, απλά να σας πω ότι ο σύλλογος είναι έτοιμος για τον μπαζάρ που θα κάνουμε 4 του μηνός, 4 σαν για βαρβάρες. Με πράγματα που κάνουμε εμείς και άλλες φίλες του συλλόγου προσφέρουν διάφορα πράγματα. Θα χαρούν πολύ να πλησιώσετε και εκείνη την εκδήλωση, γιατί είναι το αίμα για μας. Χωρίς τη συνδρομή σας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γκρικοτέλ, τον κύριο διευθυντή και όλα τα παιδιά του Γκρικοτέλ. Η Αστήρ και δεν συμμαζεύεται, που πάντα είναι δίπλα μας και μας αγκαλιάζουν για όλες τις εκδηλώσεις μας. Σε ευχαριστούμε. Τώρα εγώ αυτό ήταν. Τούτος εδώ είναι. Καλά κάνεις και τελείωσες, γιατί δεν περνάει και η ώρα. Αυτή και πρωτοχρονιά και έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, υπάρχουν 2 χειρόγραφα, 3 χειρόγραφα, αλλά εγώ τα χειρόγραφα δεν τα μπορώ. Απλώς τα διαβάζω γιατί να τα έχω σε μία τάξη. Στην αρχή λίγο να φανώ σοβαρός και μετά θα ξεμπουρλευτούμε. Λοιπόν, ονειρεύτηκα τη Σαγκάη, φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, γεια σας. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Γιάννης Ξανθούλης, γεννήθηκα το 47, όπως σας είπα, στο παλιό νοσοκομείο Αλεξανδροπόλεως, που τότε βρισκόταν έξω από την πόλη των περίπου 18.000 κατοίκων. Από τότε μέχρι σήμερα συνέβησαν πολλά, λιγότερο ή περισσότερο κοσμό ιστορικά, και να είμαι εδώ διανύοντας το τελευταίο τέταρτο της ζωής μου. Δεν τρώει για αισιοδοξία, αφού το κατάφερα σε εδώ μια χαρά. Λοιπόν, αφορμή όπως πάντα και τούτη τη σόλο παρουσίαση βιβλίου, σόλο γιατί γνωρίζω πως δεν υπάρχει συνήθως τίποτα πιο βαρετό από τις παρουσιάσεις βιβλίων από πολλούς ειδικούς που ξεποπολίζουν υποτίθεται βαθιστόχαστα το συγγραφέα. Εγώ τουλάχιστον ρίχνω ένα χασμουνικό ένα προηγουμένο. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, σαν παραδείγματος κάποιος από τους ομιλητές πάθει μια ωραιότατη ανακοπή ή αυτοπυροβοληθεί. Οπότε κάπως ανεβαίνει και δερμαίνει. Εγώ τέτοια θέλω να συμβαίνω. Ναι. Λοιπόν, ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα με φέρνει στην Αλεξανδρούπολη, διεθνής πόλη πλέον και μίλω της έδωσης λόγω γεωστρατηγικών συμπτώσεων και να τα λέω, τα ξέρετε καλύτερα, που δεν είναι βέβαια το παρόντος.
Το αναφέρω γιατί μένω πάντα έκπληκτος με τις μεταλλάξεις της πόλης που κάποτε την αισθανόμουν σαν ένα πολύ προσωπικό πνιγυρό μικρόκοσμο. Σήμερα, όσα ήξερα για την πόλη, κολυμπούν πια σε ένα αμφίσιμο παρελθόν που χρειάζεται καλή εξάσκηση της μνήμης, ακόμη θυμάμαι δηλαδή, για να στοιχειοθετήσω το ιδιωτικό πας. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω πως η μόνη σταθερή μου εδώ είναι, και δεν το λέω θλιβερά, ο οικογενειακός μας τάφος, το παλιό νεκροταφείο, αλλά και ο γειτονικός γαλλικός αεροδρομικός σταθμός που ακόμη ευτυχώς στέκεται στη θέση του, πλησιωμένος, υποθέτω, από τα φαντάσματα των παλιών τρένων που μας κάναν κάποτε να ονειρευόμαστε. Φυσικά δεν βρίσκομαι εδώ για να φιλιαρώ για το παρελθόν, αλλά για να υπερασπιστώ το τελευταίο αυτό πόνημα με τον τίτλο «Ονειρεύτηκε τη Σανγκάη». Το έβγαλαν οι εκδόσεις Διόπτερα, αυτός είναι ο ιδιωτικός μου οίκος, γραμμένο μέσα στο φοβικό εκνευρισμό των στοιχημάτων μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, μέσα στην παθητική θέαση πολέμων, οικονομικών υφέσεων και γενικότερης αγωνίας, αν θα πουδιάσουμε, αν θα φτάσει στο στάρι και αν Ερντογάν απαιτήσει αποκατσικοποίηση της νήσου Σαμοθράκης. Ναι, γιατί λογικά και τα ερήφια του ανεβάζουν την πίεση. Τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό το φαντασμαγορικό παζλ κάθισε και έγραψε ένα βιβλίο εντελώς κόντρα στο νεοπουριτανισμό που χαρακτηρίζει περίεργα τις μέρες μας. Ένα βιβλίο με σατυρικό έρισμα ή αλλιώς ένα δραματικά αστείο μυθιστόρημα. Τα μυθιστορήματα που φιλοδοξούν να κάνουν τον αναγνώστη να χαμογελάσει στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά αποτελούν τροχοπέδι στους σημειολόγους, γενικά στο φιλολογικό κλάδο. Εκτός και έχουν εξ αρχής τη σφραγίδα, αυτό είναι αστείο, σατυρικό, γελιογραφικό. Ένας συγγραφέας όμως, που αποτυπώνει το τραγικό με πιο αντισυμβατική προσέγγιση, θεωρείται το λιγότερο μπελάς. Και εκεί μπαίνει το πολύ βολικό. Ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή αλάτια και πιπέρια. Έμενα με ενδιαφέρον να ταξιδέψω σε μια μικρή κοινωνία, το περιβάλλον που εκτελήσεται στο βιβλίο μου, που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, γεμάτη πέτρες και σκορπιούς, σε εγκατάλειψη, χωρίς να προσμένει απολύτως τίποτα. Όταν το τίποτα λοιπόν θα μεταλλαχθεί σε κάτι, πέρα της οποιασδήποτε πραγματικότητας, θα αλλάξουν όλα. Όλα και τότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε τεχνικολόρα έτσι, φαντασίωση της Σανγκάης. Δεν έχω έπειτα της Σανγκάης, ενδεχομένως κάποια στιγμή να τους να πάω. Η σχέση έχει τώρα ένα ξεχασμένο πετροχώρι. Πετρόκαμπος λέγεται το μέρος που εκτελεί στην ιστορία. Μεταξύ Πυρού, Στερεάς, άντε και μια μικρή δόση Θεσσαλίας, με την ελληνική υπερμοντέρνα σήμερα ως ο νόμο κομμουνιστική Κινέζικη Σανγκάη, θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω. Είναι ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ο Γάλλος Πασκάλ Μπρικνέρ, θα το θυμάστε τα φεγγάρια του έργου, τα μαύρα φεγγάρια, το οποίο είναι μια ψυχολογική εξήμαστε μία από τις Μολάρσκι, ναι. Μιλώντας για τα τρέχοντα ήθη που μας προβληματίζουν στο τελευταίο του βιβλίου, σημειώνει. Η εποχή μας επικαλύπτει πιο ανταγωνιστικές τάσεις. Αυτή της θεραπεύσης των αισθήσεων και αυτή του προεργασία